Κάθε τάσπη, Άγιος ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάζη της αμαρτίας ημών, τας πρωτάς συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε εκείνης της ασθενείας ημών, και τερμάτος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ετήσου ουρανής, Άγιος ήλθε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως ουρανό και επί της γης την άρτων ημών, των επίουσιων των σημείων της ημέρων και αυσμήν τα οβλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους φλέτες ημών και εμείς συνέχιση μας τις πείρας μόν, αλλά λύση μας από το φωνήρου. Σου λέστην η βασιλεία και οι δύναμες και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, σας ο Κύριε το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, νικάσεις βασιλεύσει κατά βαρβάρο δρόμενος και των σών φυλάτων δια του σοφρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεις σας ευρώ εκουσίες και κουνήμους κινήτη πολιτεία του συγκτουρμού σου τώρα ο Χριστέ ο Θεός. Επρόν είναι τη δυναμή σου τους φύσους βασινείς ημών. Νίκα σου χορηγών αυτής κατά των πολεμιών, την συμμάχεια έχει την σύν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων και νίκαια η και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φαβράκια κατέσ, Κύριε, μη παρίζα κατά τις εικασίες ημών, πανημίζε Θεοτό και σύξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώσε ούσε και λες ως βασιλεύειν, και χορήγην αυτής ουρανόρθεν την νίκην, διότι έτσι και σε δαμόνη ευλογημένη. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, Θεομεθά σου επάκουσον και λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τη Θεομεθά υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τη Θεομεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ και πάση Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλογήσου, Πάτερ. Δόξα τη Αγία και ονοσίω και ζεπιό και δρέ του Τριάδη πάνω δεν ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα νη ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νη ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νη ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι εμπληθύνησαν οι θρύβοντες με, πολλοί απαντήσαν έπε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύνδια Κύριε να λύτρου μου η δόξα μου και ύψαν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο να κέκραξα και επίκουσέ μου ξέρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθηκε και ύπνευσα, εξηγέρθη ότι Κύριος ανελείψατε μου. Ου φοβηθήσουμε από μη διάλογα, ούτε ο κύκλος είναι επιθυμένον μη. Ανάση Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκτρέοντας μη ματέως. Οδόντας ο μαρτωλός συνετρίψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί του λαού σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε και ύπνευσα, εξηγέρθη ότι Κύριος ανελείψατε μου. Κύριε, το θυμό σου ελέγξει με. Ο Lord, and I rebuke me in your wrath, and chasten me in your anger. For your arrows are fixing me, and your hand rests on me. There's no healing in my flesh because of your wrath. There's no peace in my bones because of my sins. For my transgressions rise up over my head like a heavy burden. They are heavy on me. My wounds go foul and infested because of my folly. I suffer misery, and I am utterly bowed down. I go all the day long with a sad face, for my loins are filled with mockers, and there's no healing in my flesh. I am afflicted and greatly humbled. I roar because of the groaning of my heart. O Lord, all my desires before you, and my groaning is not hidden from you. My heart is troubled, my strength fails me, and the light of my eyes, even this, is not with me. My friends and neighbors draw near and stand against me, and my near kin stand far off. And those who seek my soul use violence, and those who seek evil from me speak folly. And they meditate on the seed all the day long. But I, like a deaf man, do not hear, and I am like a mute who does not open his mouth. I am like a man who does not hear, and in his mouth there is no reproof. For in you, O Lord, I hope you will hear, O Lord, my God. For I said, let not my enemies rejoice over me. For when my foot was shaken, they boasted against me. For I am ready for wounds, and my pain is continually with me. For I will declare my transgressions, and I will be anxious about my sin. But my enemies live and are become stronger than I, and those who hate me unjustly are multiplied. Those who repaid me evil for good slander me because they pursue righteousness. They threw away my love as if it were a stinking corpse. Do not forsake me, O Lord, O my God, be not far from me, make haste to help me, O Lord, my salvation. Do not forsake me, O Lord, O my God, be not far from me, make haste to help me, O Lord, my salvation. O God, my God, arise early to be with you, my soul thirsts for you. How often my flesh
thirst for you in a desolate, impassable, and waterless land. So in the holy place, I appear before you to see your power and your glory. Because your mercy is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you in my life, I will lift up my hands in your name. May my soul be filled as if with marrow and fatness, and my mouth shall sing praise to you with lips filled with rejoicing. If I remembered you in my bed and meditated on you at daybreak, for you are my helper, and in the shelter of your wings I will greatly rejoice. My soul follows close behind you, your right hand takes hold of me. But they seek for my soul in vain, they shall go into the lowest parts of the earth. They shall be given over to the edge of the sword, they shall be a portion for foxes. But the king shall be glad in God, all who serve by him shall be praised. But the mouth that speaks unrighteous things is stopped. I meditate on you at daybreak, for you are my helper, and in the shelter of your wings I will greatly rejoice. My soul follows close behind you, your right hand takes hold of me. Oxapatrike, yoke, yop, namatikinike, ike, susiano, sonion, and amin. Alleluia, 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 doxusio theos, alleluia, 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 doxusio theos. Alleluia, 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 doxusio theos, kiria leison, kiria leison, kiria leison. Oxapatrike, yoke, yop, namatikinike, ike, susiano, sonion, and amin. O Lord God of my salvation, I cry day and night before you. Let my prayer come before you. Incline ear to my supplication, O Lord. For my soul is filled with sorrows, and my soul draws near to Hades. I am counted among those who go down to the pit. I'm like a helpless man, free among the dead. Like slain men thrown down and sleeping in a grave, whom you remember no more, but they are removed from your hand. They laid me in the lowest pit in dark places and in the shadow of death. Your wrath lies heavy upon me, you brought all your billows over me. You removed my acquaintances far from me, they made me an abomination among themselves. I was betrayed and did not go forth, my eyes weakened from poverty. O Lord, I cried to you the whole day long, I spread up my hands to you. Will you work wonders for the dead, will physicians raise them up and acknowledge you? Shall anyone in the grave describe your mercy and your truth and destruction? Shall your wonders be known in darkness and your righteousness in a forgetful land? But I cried to you, O Lord, and in the morning my prayers shall come near to you. Why, O Lord, do you reject my soul and turn away your face from me? I am poor and in trouble from my youth, but having been exalted, I was humbled and brought into despair. Your fierce anger passed over me, your terrors greatly troubled me. They compassed me like water all the day long, they surrounded me at once. You removed far from me, neighbor and friend of my acquaintances, because of my misery. O Lord God of my salvation, I cry day and night before you. Let my prayer come before you, incline your ear to my supplication, O Lord. Ευλογή ψυχή μου το Κύριο και πάντα τα αντώσματα ονό το Άγιον αυτού. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθανώ πάσας στις ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσας στα νομίσματα των αιώνων πάσας στις νόσεις σου. Τον ειτρούμενο εκθωράσιν ζωήν σου, τον στεφανούνε σε ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα αναγαθήσει την επιθυμία σου, ανακαινήσεις το εσαετούν ιώτη σου. Βιώνε λέει μασίλους ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακροθύμος και πολυέλεος. Ούκ εις έλεος οργίσεται ουδέ στον αιώνα μηνυή. Ούκ κατά της ανομίας ημών αποίησεν ημίν, δε κατά της αμαρτής ημών αναπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού αποτισείς, εκρατέως ο Κύριος όλος αυτού, επίτσις φοβούμενος αυτών. Καθώς εν απέκουσιν ανατολέα πολισμών, εμάκρυνεν αφημών της ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρης ακύρης του φόβουμενους αυτών, ότι αυτός έγνε το πλάσμα ημών, εμνήσιγο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγκόρτος αήμερη αυτού, ως η άνθρωση του αγρού, ούτε σε εξαντήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσει τέτοι την τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος, και έως αιώνος επί τους φόβουμενους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση αν τους φυλάσσεις την διαθήκη αυτού και με μνημένη στην εντολών αυτού του πείσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογήθη τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιένος ο λόγων αυτού. Του ακούσε τις φωνής λόγων αυτού. Ευλογήθη τον Κύριον πάσε δύναμες αυτού. Λειτουργεί αυτού η ποιούνος τον θέλημα αυτού. Ευλογήθη τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλογή ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού ευλογή ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου ενώστε την ταΐση μου τη λυθία σου. Εισάκουσαν με δικαιοσύνη σου και μη εισάλθεις εις κρίση μετά τη δούλα σου. Ότι ου δικαιωθείς των οποίων σου πάζων. Ότι κατηδίωξαν ο θρός στην ψυχή μου, εταπείνεσαι ζήν την ζωή μου. Εκάθισα με σκοτεινή σας ο κρούς αιώνος και κυβίσαν με το πνεύμα μου, ενε μήτερα αρχθή καρδία μου. Εμνείς ενημερών αρχαιών μελέτησαν πάση της έργη σου, εν πείμωση των χειρών σε μελέτων. Διαπέρασα πρέσα τα σχήρα σου, η ψυχή μου εσύ ενηδρώσει. Τα χείς άκουσα με κήρυξε λείπε το πνεύμα μου.
Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και με βυθίσει με τι καταβαίνε τη λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το λέω σου ότι επισύλπησα. Γνωρίσαμε, κύριε Δόνιν, υπορεύσει με ότι προσύρει την ψυχή μου. Εξολούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ τα κατέφυγαν. Διδάξαμε το ποιή του θλίμα σου ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με η ευθεία είναι και τα ματά σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθύψε την ψυχή μου. Και εν το ελεή σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου τσίβοντα την ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλου σου είμαι. Ισάκουσα με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισαλθήσει κρίσματα του δούλου σου. Ισάκουσα με κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισαλθήσει κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Άγιο και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέτησαν όθεν ειρηνής και θεστηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέ της ειρηνής του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισίων των εναύτων του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ του Τιμίου, Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάση αρχής εξουσίας εν αυτού του καταξηράν θάλασσαν, κύριο φίλο Χριστού ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν. Της υπολεμήσει και υποτάξει από του κράτους αυτού πάντα εχθρών και πολέμιων, Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναυτές, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας, αίρων εφορίας, των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεώνων οδηπορούν των οσούντων, καμνώνων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Πιτουρίστην εμάς από πάσης θλίψεως, όργης, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας, που τα πάντων των Άγιων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, Πατρί και του Αιώ και του Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθό εσύ, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημίν, αμήν αυτούς. Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Παρά Κυρίου γενετό αυτήν και στήθα μας εν οφθαλμίσι ημών, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Ο Φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον «Εσκύλευτε ο θάνατος, ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρουμένος στο κόσμο το Μέγα Ελεός». Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το Φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καχόμενα έλεγον «Εσκύλα Θεό θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος στον κόσμο το Μέγα Έλεος». «Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμήν σε πάση και η οικουμένη, εξού γαρανέ τηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, και λύσες την κατάραν έδω και την ευλογίαν, και καταργήσα στον θάνατον, εδωρίσα το ημιν ζωήν την αιώνιο.
Και την ειρήνη του Κυρίου θα ηθόμεν. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία σε κράτο υπερευλογημένη εν τόξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Άγιων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, αναβλέψε σε του τάφου την είσοδον και την φλόγα του Αγγέλου μη φέρουσε, εμυροφόρη συνδρόμου έξισταν το λέγουσε, άρα εκλαπιό το ληστή ανοίξας παράδεισον, άρα ηγέρθιο και προπάθος κηρύξε στην έγερσιν, αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός της ενάδει παρέχον ζωήν και ανάσταση. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκουσία σου βολή σταυρών υπέμεινα σωτήρ και μνήματι και ενώ άνθρωποι έχουν δεχνητή τον διαλόγου τα πέρατα συστησάμενον όθεντας ευθύς ο αλόετριος θάνατος θυνός εσχυλεύετοι και οι εναδιάπαντες εκραυγάζον τη ζωή φορώ εγέρσι σου. Χριστός ανέστη ο ζωδότης μένων εις τους αιώνας. Και νύχτια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αναβοήσον Δαβίδ, τι όμως εσύ ο Θεός, αμή όμως εφησί και εκπεπλήρω κενίδου, εκ του καρπού της κοιλίας μου δουστήν παρθένων. Εξής ο πλαστουργός Χριστός ο νέος Αδάμ ετέχθη βασιλεύς επί του θρόνου μου και βασιλεύει σήμερον ο έχων την βασιλεία να σαλεύτων εις τη ρετήκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωής ημών. Ανέστης ο εθάνατος από το άδος σωτήρ συνήγειρας ο κόσμος σου τη Αναστάσης της η Χριστέ ο Θεός ημών, έθραψα σε ενισχύ του θανάτου το κράτος, έδειξα σε λαϊμόν την ανάσταση πάσιν, διώσε και δοξάζομεν μόνε φιλάνθρωπε. Δόξε Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των άνω κατελθών των υψωμάτων Γαβριήλ, και την πέτρα προσελθών εν θα η πέτρα της ζωής, λευχή μόνον ανεκράβγαζεται εσκλεγούσες. Παύσαστε ημείς της τρινόδους κραυγής, έχουσε αΐ το ευσυμπαθήτων. Ον γαρζήτητε κλαίωσε θαρσίτε, ως αληθώς εξεγείγερτε. Διόβοατε της Αποστόλης, ότι ανέστη ο Κύριος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εκ της ρίζης Ιεσέ και έξως φίος του Δαβίδ. Η Θεόπες Μαρίαμ τίκτητε σήμερον ημίν και νεουργείτε η σύμβασα και θεουργείτε. Συγχαρείτε όμουν ο ουρανός και η γη ενέσατε αυτήν επατριέ των εθνών. Ιωακήμ εφραίνεται και ανά πανηγυρίζει κραυγάζουσα. Η σύρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου τον αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογιστέντα του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα και συνε αυτό τον αδάμε γύραντα και εξάδου πάντα σε ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματα σου, την τα μοίρα εσυμπαθώς εις άκρησιν, ο μαθήτρια κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο αγγελός προσέφθεν και τότες μυροφόρης. Είδατε ημίς των τάφων και ίσθητε, ο σωτήρ γαρεξανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου λίαν πρωί μυροφόρη έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλλά πέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρήνου ο καιρός πεπαυτέ μην κλαίτε.
την Ανάσταση δε Απόστολη είπα. Ευλογητό εσύ, Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματα σου. Μυροφόροι γυναίκες μεταμύρωνεθούσε προς το μνήμα σου σώτερ. Εν ήχον των αγγέλου προς αυτά σφεγγωμένου, τι με τα νεκρών των ζώων τα λογίζεσαι, ως Θεός χαρεξανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιον Πνεύμα, την Αγίαν Τριάδα εν μία ετή ουσία συν τη Σεραφείμ, κράζονται στο Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε. Και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ζώδα την τέκουσα ελυτρός, ο Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας. Αρμονή δε τη Εύα, αντιλήπης παρέσχες, ρεύσαντας ο Ιησήν την επροστάφτην δε. Ο Εξούς αρκωτής Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα εσύ ο Θεός. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας εν χράντο υπερευλογημένη συντόξο της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι βλογητέ σου το όνομα και το δοξαστέ σου η Βασιλεία, Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε η μυροφόρη της Αποστόλης Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστη ως Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος. Λέγετος, εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντιλαβού και σώσον σωτήρ μου. Ημίσοντας Ιώνας χύνδητε από του Κυρίου, ως χόρτος καρπηρίες εσέ απεξηραμένη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθαρσή ψούτε λαμπρίνετε την τριαδική μονάδη. Ιεροκριφείο. Εκέκραξα η Κύριε θερμό εκβάθου ψυχή μου και αμήγενεστο προ υπακοήν τα θεία σου όταν. Επί των Κύριων ελπίδα πάστη και εκτιμένο εσύ ψηλότερο εστί πάντων των λυπούντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ενικία ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αγίο Πνεύματι αναβλύζει τα τη χάρη το στρίφρα αρδεύοντα. Άπασαν την κτήσιν προς ογωνία. Η καρδία μου προσέλογε υψωθήτω και ουδεν θέλξη με τον του κόσμου τερπών πρόσχαμε ζηλία. Επί τη μητέρα αυτού ως έχει τη στοργήν επί των Κυρίων θερμότερων φύτρων χρεουσόμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι Θεογνωσίας πλούτος, θεωρίας και σοφίας, πάντα γάρεν τούτο τα πατρώα δόγματα. Ο λόγος εκαλύπτει. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρουσε ημάς εν εκείν της δόξης του ονόματός σου. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς εν και της δόξης του ονόματός σου. Ο Θεός εν της σωσήν ημών οικούς, αμέν. Ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν. Και λύτρωσε ημάς εν και της δόξης του ονόματός σου. Κυρίου δεηθώμεν. Διάγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Πάς απνοή ενεσάτω τον Κύριο. Πάς απνοή ενεσάτω τον Κύριο. Ενεσάτω πνοή. Πάς αε τον Κύριο. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ο προάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Για το πνεύμα τίσου. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία Μαγδαληνή και Μαρία ή του Ιακώβου και Σαλόμη η χώρα σαν αρώματα ειν αλθούσε αλείψουσι των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλής ημίν των λίθων εκ της θύρας του ημνίου και αναβλέψαστε θεωρούσιν ότι καποκυκύλιστε ο λίθος ηγαν μέγας φόδραν κι εισελθούσε εις το μνημείον ειδον αιωνίσκον καθήμενον εν της δεξής περιβεβλημένων στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκθαμβήστε, ίσουν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ότι ουκ έστι όδε, είδε ο τόπος όπου εθήκαν αυτόν. Αλυπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και ξεθούσε τάχη έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης. Και ουδέν είπον εφοβούν δοκα. Δόξεσαι, Κύριε, δόξεσαι. Ανάσταση Χριστού Θεσσαλονίκη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριε, ίσον το μόνον αναμάρτητον. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία της Ανάστασης ενυμνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεώσουμε και όσου άλλου κοινούμε, το όνομά σου ονομάζουμε. Δευτε πάνε σε πίση προσκυνήσουμε τη του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίτε διά Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Για πανώς ευλογούντας τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σαυρών γαρυπομείνες τιμάς, θανάτων θάνατον όλασαν. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξέλιψον το ανώμημά μου. Επιμπλήνω πλήνομε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σήμανα η αμαρτών και το πόρυρον ενώπιον σου επίσω, όπως ανικαιώθησαν τις λόγεις σου και νικήσεις να το κρίνασες. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσες μη. Αντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχείων αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιόν μου και πάσες τας ανομίας μου εξαλείψω. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα έπτασεν γέννησον εν της εγκάητης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού.
Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ενόμους τα σωδού σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός η σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ω ετή θέλησες θυσίαν εδωκάν, ολοκαύτωματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία εν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάπηρον Κύριε, εν διευδοκία εν σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν επί το θυσιαστήριος μου Μόσχος, και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων, εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψαν τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων, ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψαν το ενόμημά μου. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεό. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ανελέη και εκτερμής, ύψισον κέρας ορθοδόξων και κατάπεψαν ρυθμάς τα λέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες την τιμήν επαρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Μιονδόξου Προφήτου Ποδονόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Ιων ενδόξων κατεθήμανα πρώτων κορυφαίων Αποστόλων, Πέτρων και Παύλων και πάνω των Αγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατήραρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμυρίης, Σπυρίδωνος, Επισκόπου του Ερμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίων Τελεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τυρονός και Στατιλάτου και Μινάντου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Αραλάμος και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής Φωτεινής, Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων Κυνηγών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασχήσι Λαψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων Ιωακήμ Κιάνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδόρας και Φροσύνου του Μαγείρου και των Αγίων και Ενδόξων Μαρτύρων Δημητρίου και Βανθίας, όν την μην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολύ έλεε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. 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 Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, στο Παναγίο και αγαθό και στο ποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο σωτήρ και ρίστης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών τους γηγενείς,
Και πύλασάδου συνέτριψε και ως δεσπότης ανέστη τριήμερο. Και ως δεσπότης ανέστη τριήμερο. Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών τον ζωοδό, την τριήμερον εκτάφου και πύλας του θανάτου σήμερον συνθλάσαντα. Και δυνάμητη αυτού τον άδυντε νεκρόσαντα. Και το κέντρο του θανάτου συντρίψαντα και τον Αδάμ σύντι Εύα ελευθερώσαντα. Υμνήσομεν πάντης οι γηγενείς ευχαρίστως βοώντες ένων εκτενός. Αυτός γάρος μόνος κρατεός Θεός και δεσπότης ανέστη τριήμερος. Και δεσπότης ανέστη τριήμερος. Τη ενδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη της ουσίας μητρός ημών Θεοδώρας της εν Αλεξανδρία. Και σχήμα και νουν αρενή Θεοδώρα και τον μέγαν νουν εσχήνη πρωτου τέλους. Ενδεκάτη πείμα τον Θεοδόρη ύπνον η Άβη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφροσύνου του Μαγείρου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου, Διομήδος και Διδήμου. Διόδωρος μάστιξη συν τη συνάθλης, την σάρκα δόντες μαστιγούσι την πλάνην. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας Πρεσβύτιδος την ηλικία. Ως μην μύρον έπνευσεν η μάρτης Ία, έρυθρο βαφών αιμάτων ατμοπνών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Νόνο, σταυρό εν χάραξες μουσείς, επευθείας ράβδο, την ερυθράν διέτε με το Ισραήλ πεζεύσαντι. Την δε επιστρεπτικός φαραώ της άρμας ικρωτήσα σύνωσε, επεύρους διάγραψα στο αίτη των όπλων δύο Χριστό ασωμέ. Το Θεό ημών την δε δόξασε. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστόγαρ προκρίνει τον ιερέα. Τη στήρευουσι δε πρώην εκκλησία νυν εξύνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερεώνα. Εις αγκήκο αγκύριε, εις οικονομία σου το μυστήριον, κατενόησα τα έργα σου και ενόξασα σου την θεότητα. Ο έτρης μακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός ο Βασιλεύς και Κύριος, διού πέπτο και νοξύλο απαιτήσας, το εν σιδελέας της Θεό το προσπαγέντης αρκεί, το παρέχω εν δι την ειρήνην τες ψυχές ημών. Μα τι ουφθυρός εις πλάχνης, παλάμας Ιώνας Σταύρος, ειδώες δι εκπετάεσας, το σωτήριον πάτος προδιέτη που σαφώς όθεν τριήμερος εκτής την υπερκόσμιον ανάστασιν υπερζωγράφησε τους αρκεί προσπαγέντος Χριστού του Θεού και τριήμερο γέρση τον κόσμο φωτίσαντο. Έκνον πρόσταγμα τυραννού δισεβούς, λαούς εκλώνησε, πνέον απειλής και δυσφημίας Θεός τυγούς. Όμως τρισπέδα σου και δημάτωσε, θυμός τυριώδη σου πυρ βρώμιον, αλλά αντιχούν τη δροσοβόλο πνεύμα έτη, πυρίσινοντες έψαλον, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός. Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ευλογείτε παιδες, εις τριάδος εις αριθμήν δημιουργών πατέρα Θεών, υμνείτε των συγκαταβάντα λόγων, και τον πυριστρώσω με τα πείσαντα και υπερήψουτε τον πάση ζωή παρέχον πνεύμα Παναγίων εις τους αιώνα. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.
μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό, το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν τον κερούβι και ενδοξωτέραν να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφόρος Θεών λόγων και κούσαϊν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεσαι να έχουν την ταπείνωση της ζωής αυτού, ειδού γάρα από την ημακαριούση με πάσα έγινε. Την τιμιωτέραν τον κερουβήν και ενοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφήν. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού, εις γενναίαν και γενναίαν δυσφοβουμένης αυτών. Την τιμιωτέραν των κερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίησε κράτους δέχειον οι αυτοί δυσκόλπησαν, υπερηφάνους διάνοια καρδίας αυτών. Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενοψωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλη δυνάστας από θρόνων και ύψος εταπεινούς, την όντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντα εις εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ανελάβεται εις ελπέδος αυτού μνη συνελέους, καθώς ελάβεις προς του Πατέρα Σίμων το Αβραάμ, και το σπέρματι αυτού έως αιώνους, την τιμιωτέραν των χερούβιμ, και ενοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Μυστικός η Θεοτόκον και παραδείσος, αγεωργήτος βλαστήσας αχριστών, υφούτο του σταυρού ζωή φόρων εν γη, ευκητούργησε δέντρων, διούν ημιψουμένου, προσκυνούντες αυτόν σε μεγαλύνομαι. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Τη συγχαρητή της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων Ιωνέσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Ότι σ' ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτών. Ότι Άγιος εστίν. Τον λίθον θεωρήσασε από και κυλισμένον. Εμυροφόριε χερών, είδων γαρνέ ανίσκων, καθημένων εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη, ειδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το ρυφθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφήσετε, ως προείπε της φίλης. Εκ της ακάρπους ημέρων, αν εις άδωες προήλθεν, η Θεοτόκος απαντά, ευωδίας εν Θεού,
πληρούσα πέρα τα κόσμο και χάρασα ή διού εμπιπλώσα την κτήσιν υμνώντας αξίως εφημίσομεν όσουσαν το γη γενόν υπερτέραν. Πώς απνοήν εν εισέ το ετών Κύριαν, εν ήτε τον Κύριαν εκ των ουρανών, εν ήτε αυτόν εν της υψίστης σι πρέπει γυμνός το Θεό. Εν ήτε αυτόν πάντες οι αγγέλοι αυτούν, εν ήτε αυτόν πάσε εν δυνάμεις αυτού σι πρέπει ύμνος το Θεό. Του πείσεν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της σωσής αυτού ο σταυρών υπομείνας και θάνατον και αναστάσαι εκ των νεκρών παντοδύναμε Κύριε δοξαζόμεν σου την Ανάσταση. Εν ήτε τον Θεόν της Αγίης αυτού, εν ήτε αυτόν, εν σε δεόματι της δυνάμεως αυτού, εν το Σταύρο σου Χριστέ της αρχαίας κατάρας, ηλεύθερος ασήμαες, και εν το θανάτο σου τον την φύσιν ημών τυραννίσαντα, διάβολον κατήργησας, εν αίτια γέρση σου χαράς τα πάντα επλήρωσας, διό βοόμενση ο Αναστάς εκ των νεκρών Κύριε δόξαση. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, τόσο σταυρό Χριστέ, στο, Χριστέ σωτήρ, ο οδήγησον ημάς επί την αληθία σου, και ρίσε ημάς των παγίδων του έχθρου, ο Αναστάς εκ των νεκρών ανάστησον ημάς πεσόντας τη αμαρτία. Εκτείνας την χείρα σου φιλάνθρωπε Κύριε την πρεσβεία των Αγίων σου. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εμψαλτηρίο και κιθάραε των πατρικών σου κόλπων. Μη χωριστείς μονογενές λόγια του Θεού, ήλθες επί γης διά φιλανθρωπίαν, άνθρωπος γενόμενος ατρέπτος, και σταυρών και θάνατον υπέμεινας αρκεί, ο απαθής τη θεότητη, αναστάστε εκ νεκρών, αθανασίαν παρέσχες, το γέννη των ανθρώπων ως μόνος πανοδυνάμος. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χώρο, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, ο του παραδόξου θαύματος η πηγή της ζωής εκ της τύρας τίκτεται η χάρις καρπογόνιν λαμπρός απέρχεται. Εφραίνου Ιωακήμ της Θεοτόκου γεννήτωρ γενόμενος που και στην αλώσωση των γηγενών γεννητόρων Θεόληπτε, η γαρ Θεόδοχος κόρη του Θεού το σκήνομα, το Παναγίον όρος, δια σου ημίν τε δωρείτε. Εν είτε αυτόν εκείβαλης ευηχής, εν είτε αυτόν εκείβαλης αλλαλαγμών, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυρίων, ο του παραδόξου θαυματώης, η πηγή της ζωής, εκ της θύρας τίκτεται, η χάρις καρπογονής λαμπρός απάρχεται. Εφραίνου Ιωακήμ εις Θεοτόκου γεννήτωρ γενόμενος που και στην άλλος ως
των γηγενών γεννητόρων Θεόληπτε, η γαρ Θεοδόχος κόρη του Θεού των σκηνωμάει, των Παναγίων όρος, Θεία σου ημίν δεδόρητε. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον του σου και πιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, ο του παραδόξου θαύματος, ο εξτήρας καρπός, αναλάμψας νεύματι το πάντων δημιουργού και παντοκράτορος, ευτόνος την κοσμικήν, των αγαθών διαλέλη και στήρωσιν μητέρε συν Δημήτρη, της Θεοτόκου χορεύσατε κράζουσε και χαριτωμένη χαίρε μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, διά σου το μεγα έλεος. Το πρόσωπο σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού, στήλη σόφρωση σύνης εμψυχώς και λαμπρών δοχείων αποστήλβων χάριτη, η Άννα η ευκλαιής φανίσατε το κεν την πρόβολον αληθώς της παρθενίας των θείων απαίθισμα την πάσιν παρθενικές και παρθενίας ποθούσε τον χάρισμα τον της παρθενίας καλός εμφανώς βραβεύουσα και παρέχουσα πάσιν της πιστής το μεγα έλεος. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι με τα μύρων προεισελθούσες τες περί την Μαρία γυναίξη και διαπορούμενες πως εμέστε αυτές τυχήν του εφέτου που οράηθη ο λίθος με τυρμένος και θείος νεανίας κατά εστέλων των θορύβων αυτών της ψυχής ηγέρθη γαρφήσιν Ιησούς ο Κύριος διό κηρύξατε της κηρύξην αυτού να αθήτες εις την Γαλιλαίαν δραμήν και όψεστε αυτόν αναστάντα εκ νεκρών ως ζωδότην και Κύριον. Τενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν υπερευλογημένη υπάρχησε ότο και παρθένε, δια γαρ του εξού σαρκωθέντος, ο άδης ηχμαλώτησε,
Ο εδάμανε και έκλειθε, η κατάρανε νέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος εθανάτωτε, και η μίσα ζωοποιήτημεν, δύο ανυμνούντας φόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτως ευδοκίσας δόξασι. Λέγε το εις δόξα, το δείξεν τι το φως, δόξα εν υψής της Θεός, και πήγη ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σ' ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεία, μονογενέσι σου Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνωστο Θεού, ο Υιός σου Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθημένος εν δεξιό του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος, Άγιος ημώνος Κυρίος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πάτρος αμήν. Καθεκά εις την ημέραν ευλογήσωσε και ενήσω το όνομα σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε εν κήμερα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομα σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, κατά περιμπήσαμεν επίσε. Ευλογητό εσύ, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό εσύ, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό εσύ, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφυγή, γεννήθης ημίν εν γενεάει και γενεάει. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του πίν το θέλημα σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Κύριε, το Κύριο κλείνομεν, σε Κύριε. Ότι παρασύ πήγη ζωή, εν το φωτί σου οψώ με το φως. Παρά έτεινον το ελαιό σου, ετις γίνος χρουσίσαι. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνευματί. Την οικία ή και εις τους αιώνες των αιώνων να μην. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος. Ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν άσον μεν το Αναστά εν τη εκτάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελόν καρδιά θανάτω των θάνατων τον ήχωσε το κενήμιν και το μεγαέλεο. Στάνει νομίζω εν Θεοτό και πήγε ο προάνει να μην ξυμεί τη θύρα του ελαιών σου. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέ της ειρήνης του σήμαντος κόσμο ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε,
Υπέρ του Άγιου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτόν, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. For this city and for every city and land and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. For those who travel by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. For our deliverance from affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For to you belong all glory, honor, and worship, to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Νήσιδη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκους, ο εταίρους όσων ημάς. Υκούσαμε αυτή εν Εφραθάε, εύρωμεν αυτής εν της παιδής του Δρυμώε, τες πρεσβείες της Θεοτόκους, ο εταίρους όσων ημάς. Δεδοξασμένα η λαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, τες πρεσβείες της Θεοτόκους, ο εταίρους όσων ημάς. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί-πρωί, τες πρεσβείες της Θεοτόκους, ο εταίρους όσων ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκους, ο εταίρους όσων ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότισον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όμως η Κύριος ο Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτής, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, η Αλληλούια. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας, η Αλληλούια. Εκεί εξανατελώ η κέρας το Δαβίδ, ετοίμασα λίχνον το Χριστό μου. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού,
ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ότι εξέλεξε το Κύριο στην Σιόν, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν, αυτός ο όσον ημάς η Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πάτρι και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος σου Θεού, αθάνατος υπάρχον, και καταδεξάμενος Θεία την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθενού Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήσε Χριστέ ο Θεός, θανάτω εθάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Ότι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε δεήσον. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Κύριε δεήσον. Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life unto Christ our God. For you, O God, are good and love mankind, and to we offer glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Αυτή η κατάπαυση μου εις αιώνα αιώνος, ο δε κατοικήσω, ότι ηρετήσα αμήν αυτήν, η γέννησή σου Θεότοε και χαράν εμήν εις επάσιτη οικουμένη. Εξούγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσε την κατάραν εδώ και την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον εδώ ρίσα το ημιν ζωή την αιώνιο. Σοφία ορθή δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστόν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο Φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον, εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στο κόσμο το μέγα ελεός. Η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμήν σε πάση τη οικουμένη, εξούγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδων και την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν ζωή την αιώνια. Νίσθητη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου, και όσα εν βίω ημαρτών συγχωρήσων, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυναμένος, και της μεταστάσει δούνε την αναπαύση. Τη συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών,
Διό νεκρά εσύ εν τα αποπροσφωνείς και όφινης χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιν τας Αγίας σου ευχάες Αγγέλους έσχεσιν λειτουργού ένταση ιερότατε Δόξα το σε δοξάσανι Χριστό Δόξα το σε πανώσανι Δόξα το ενεργούν η διά σου πασιν η άματα. Δόξα Πέτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο σωτήρ και ρίστης μου, από του τάφου ως Θεός ανέστησε, εκ των δεσμών τους γηγενείς και πύλασσα δου συνέτριψε, και ως δεσπότης ανέστη τριήμερο. Και νυν και αη και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν, Ιωακήμ και Άνων, ειδισμό ατεκτήνας, και Άδαμ και Εύας εκ της φοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχρανε, εν τη Αγία γεννήσι σου, αυτήν εορτάζειν και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζησι, εις τη ρατήκτη την Θεοτόκον και τροφάν τη ζωής ημών. Κυρίου δεηθούμεν, Κύριε δεήσον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπωμεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμη. Ναι, δύναμη.
πρόσχομεν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Προσε, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου. Σοφία. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, είδετε επιλύκηση μην γράμμα συνέγραψα τι εμεί χείρι. Όσοι θέλουν συνευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον ή να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται, ουδέγαρ υπεριτετμημένοι αυτοί νόμων φυλάσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχήσονται, εμί δε μη γέννη το καυχάστε, ή εν μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εν γαρ Χριστό Ιησού ούτε περιτομή τη ισχύ, ούτε ακροβιστία, αλλά και νύπτησης. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσου συν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος, και επί τον Ισραήλ του Θεού, του λοιπού κόπους μη μη δυσπαρεχέτων. Εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά του πνεύματος ημών αδελφοί, αμήν. Let us be attentive. You, O Lord, shall keep us and preserve us. Save me, O Lord, for the godly man has failed. Wisdom. The reading is from St. Paul's letter to the Galatians. Let us be attentive. Brethren, see with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who want to make a good showing in the flesh that would compel you to be circumcised, and not only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. For even those who receive circumcision do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Peace and mercy be upon us all who walk by this rule, upon the Israel of God. Henceforth, let no man trouble me, for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen. Σοφία όρθι ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημίω εκ του ουρανού καταβάς. Ο Υιός του ανθρώπου, ον εν το ουρανόν. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτεν, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτεν, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμο. Ον.
αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. The Lord said, no one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God sent the Son into the world not to condemn the world, but that the world might be saved through him. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της σοφίας. Κύριε ελέησον. Όπως υπό του κράτου σου πάνω δε φυλατώμενη εις η δόξα να αναπέμπομεν, Πατρί, γενο Υιώ και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον. Άγια. Ήταν. Yet because of your ineffable immeasurable love for mankind, you impassively immune became man. You, as the master of all, became our high priest and delivered unto us the sacred services of the sacrifice of the shedding of blood. Indeed, Lord our God, you alone reign over the celestial and the terrestrial, born aloft from the cherubic throne. Lord of the seraphim, and King of Israel, the only holy and resting among the holy ones, I now beseech you, who alone are good and inclined to you, look down upon me, your sinful and profitable servant. And cleanse my soul and heart of a wicked conscience, enabled me by the power of your Holy Spirit, clothed with the grace of the priest, to stand before your holy table, and celebrate the mystery of your holy and pure body and your precious blood. I come before you with my head bowed, and I implore you, turn not your face away from me, not reject me from among your children, but make me your simple, worthy servant, worthy to offer these gifts to you, for you are the one who both offers and is offered, the one who has received and distributed the price of God. You're the glory of your Father's love, and the kingdom of your life. Τα χεροβή μυστικό, οι καθίστε για του οποίου άδειε δεν ξάχνουν οι πασάδε. Πάσαν τα δυτική να παθώνουν μέρημα, ω τον βασιλέα των όντων των δεξιών και συντηρητέ του αντιστάξεων. Let us who mystic represent the chair of the mystic of the life of the Trinity. Lay aside our worldly cares that we may receive the King of all invisibly restored by the angelicals. Alleluia, alleluia, alleluia. Let us who mystic represent the chair of the mystic of the life of the Trinity. Lay aside our worldly cares that we may receive the King of all invisibly escorted by the angelicals. Oh,
Oh,
Δώσομεν την δέησιν ημών του Κυρίου. Κύριε ελέησον. Υπέρ των προτεθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεήθομεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πετουρίστην ημάς ο Παπάς εις δίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Help us, save us, have mercy upon us. And protect us, O God, by your grace. Kyrie eleison. That the whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask the Lord. Paraskoi Kyrie. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord for pardon and remission of our sins and transgressions. Let us ask the Lord for that which is good and beneficial for our souls and for peace in the world. Let us ask the Lord that we may complete the remaining time of our life in peace and repentance. Let us ask the Lord. Let us ask for a Christian end to our life, peaceful, without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων Ανεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσιμ, στο Παναγίο και αγαθό, κρυζοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα ετήσω. Αγαπήσομεν αλληλούσιν αενομονία. Ομολογήσομεν. Πατέρα Κύριον και Άγιον Πνεύμα Τριάδα ομόσιον και αχωριστό. Τα στήρας, εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις τον Θεό, Πατέρα πάντου κράτορα, ποιην την ουρανού και γης ουρατών δε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μοναγενή, τον εκ του Πατρός συνηθέντα προπάντων των αιώνων,
φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούς του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, των ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθένα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανατροπίσαντα, σαρκωθένα εκ των υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταθέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σκραφάς και ρωθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενεχόμενο μεταδόξης πριν ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στο τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Σαφιόν το εκ Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Together. I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation, came down from the heavens and was incarnate by the Holy Spirit, and of the Virgin Mary became man, crucified for us under Pontius Pilate, he suffered and was buried, and he rose again the third day according to the Scriptures, and ascended into the heavens, he is seated at the right hand of the Father, and coming again with glory to judge the living and the dead, his kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, in one holy Catholic and Apostolic Church, I accept one baptism for the remission of sins, I look for the resurrection of the dead, and the life of the age to come. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Ελέον ειρήνης θυσίαν εσέον. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God and Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Και με τα του πνεύματος σου ανοσχόμεν τας καρδίας ευχόμεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Αξιόν και δίκαι. For all these things we thank you, your only begotten Son, Holy Spirit, for all things we know and do not know, for blessings manifest and hidden that have been bestowed on us. We thank you also for this liturgy which you have deigned to receive from our hands. Even though thousands of archangels and tens of thousands of angels stand around you, the cherubim, the seraphim, the sixth wing, many-eyed, soaring aloft upon their wings. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα βόνταν και κραγώτα και λέγονταν. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος, Σαββαός, πλήρης ο ουρανός, Ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου,
Hosanna. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα το υπερήμον κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Take it, this is my body which is broken for you for the remission of sins. Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Piet ex aftu pantes, tuto esti to aima mou, to tis genifti anthikis, to hyperimon ke polon echinomenon, is aphesin amartion. Σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε μένα σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν σε και δεόμεθά σου, Θεός Once again, we offer the spiritual worship without the shedding of blood. We beseech and pray and entreat you. Send down your Holy Spirit upon us and upon the gifts you present our Theos and last of O God, take pity and have mercy, Mr. Theos, and last And make this bread the precious body of your Christ. And that which is in this cup, the precious blood of your Christ. Changing them by your Holy Spirit. So that they may be for those who partake of them for vigilance and sober nation of sins. Come in your Holy Spirit, fullness of the kingdom of heaven, bold before you, for not for judgment and nation, giving up the spiritual worship of those who have reposed in faith, forefathers, fathers, patriarchs, prophets, apostles, preachers, evangelists, martyrs, and prophets, ascetics, and fervent righteous, spiritually perfect, and mystikiria, and donos, and argyru ereos, ambrosiu archiereos, athinagoru archiereos, ilemanthu ereos, katerinis, Γεωργίας Πρεσβυτέρας, Δημητρίου, Χριστίνας Πρεσβυτέρας, Δημητρίου, Πέτρου, Θεμιστοκλέος, Δημητρίου, Βασιλείου, Μαρίας, Δημητρίου, Αγάπης και Χριστοφόρου, Φωτίου, Κωνσταντίνου, Εμμανουήλ, Γαριφαλιάς, Δόξα σου ο Θεός, δόξα σου ο Θεός, δόξα σου ο Θεός. Εξαιρετός της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Αλεξίων εστίν ως αλήθος Μακαρίζειν σε Θεοτόκον Είναι μακαρίζον Υπερναμονίκον Γεννητήρα του Θεού ημών Ιντιμιωτέραν τόν και φρούλη και τέλος τότεραν αισθητρήθω
Kineri ephorois theon logoin theos την όντως Θεόητον σε μεγαλύνομε πρώτης μυστικήνη του Αρχιεπισκόπου ημών Αθαναήλ Ον χάρισε τη Αγία σου Εκκλησία εν ειρήνη, σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και οθωτομούντα των λόγων τη ει αληθεία. Και ανέκαστο κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable and majestic name. Of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. Και έστε τα λέει του μεγάλου Θεού και σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και με τα πνεύματα σου. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. For the precious gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. That our God, who loves mankind, having accepted them of his holy celestial mystical altar, is an offering of spiritual fragrance, may in return send down upon us the divine grace. And the gift of the Holy Spirit, let us pray. Επιτουρίστην ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παρά σου Κυρία. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. For that which is good and beneficial for our souls and bodies, let us ask of the Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Let us ask for a Christian end to our life, peaceful without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κυρία. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα πανησία σε κατακρίτως το μανεπικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φλέτες ημών, και μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν. To the grace, compassion, and love for mankind of your only begotten Son,
with whom you are blessed, together with your all-holy, good and life-creating Spirit, now and forever, to the ages of ages. With your mighty hand, grant communion of your most holy body and precious blood to us and to the rest of your people. Theos ilas matolokileisome. O Theos ilas matolokileisome. O Theos ilas titimutupolia matolokileisome. Προσκομέν τα Άγια της Αγής. Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Εν ήτη των Κύριων εκ των ουρανών. Αλληλούια. Αγία. So believe that this is truly your precious body, that this is truly your precious blood. With yearning of Christ, and by your divine arrows, you change me, but burn up the spiritual fire my sins. Grant me filled with the light in you, so that living for dead and agape and living becomes. Also, men worthy of the blood of the saints, if I should get up in the divine chamber, you should look at them as a living garment, and bow down myself in the presence of the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul and save me. You are the one who loves mankind. And your love, Lord, cleanse my soul and save me. Master, loves mankind, Lord Jesus Christ, my God, the not these gifts, be to my God, because I'm worthy, but rather for the purification. In the pledge of the life and kingdom come, it is good for me to cleave unto God in the blessing of salvation. To the Pursu to Mystico, Siveron Yetheo, Steven Barala, Vendigardis, and Christ, and the Lord of the Massacres of Catharidas, Alas on the Spice of one of us, and Miss Kiri Vasilios, Miss Desmond Vasilios, Miss the Agni Vasilios, Panagia, Pathetic, Panagia, Resisted the Perimo de Madolo, Agi Martin, Kiri, the President of Perimon. Παμιγίσουν τα ξεχόλυν χαρίτου για βαλίου και πανεξομάδου και τέσσερα περίμονο ποτολό. Άγιε Πάτε, Δημήτρια, Αλωμάτια, Δημήτρια, Κουλιόγι, πρεζέσσετε περίμονο ποτολό. Άγιε, Εφροσύνε, πρέζεδε, περίμονο ποτολό. Είδατε λίπηση μας του σωμάτων μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, συγχωρήσατε άμοι, my brothers and sisters in Christ, forgive me, find me, sinner. Προσέχουμε Χριστό το θανάτο βάσιμο και θέμα. Μεταδίδεται με γιον και την αξία που ζητεί την Άγια της Σώμα. Κυρίου και Θεού και σωτήρης ημών Ιησού Χριστού. Σ' άφηση να μάθειών και Thank you.
Kalimera, pedia. Good morning. Great to have you back today. Hope you had a wonderful summer. It's really nice to see your smiling faces. And I think we're a little ahead of the game here by about 5 minutes, so we'll see who else trickles in. But it's great. It's great to have you all back. I'm so excited to have you and looking forward to another great Sunday school year. I want to express, of course, my gratitude in advance to our teachers, our director, Ms. Zoe Campanis, and to all of you who who bring your kids year in and year out so that our kids may continue to learn. But this morning, pedia, I have a question for you. How many of you like to cook? Who likes to cook? Anybody? No? What are some of the things that you've cooked before or you've maybe baked? Okay, you want to learn how to cook. That's a good goal. Baskevi, can you say a little louder? Pancakes. Who likes pancakes? I know you do, okay? What do you like to cook, Costanina? Sometimes you cook eggs. I remember when my mom was sick that one time, we went down and cooked eggs for her, right? I remember that. They were pretty good too, okay? How about you, Ioana? I mean, Siliani, sorry. You like cooking with your mom? I bet you do. She cooks some really good recipes. I've had a few of them myself. So boys and girls, I like to cook too, believe it or not. I just don't have the time to do it, but it's one of the things that I do that it really helps me relax, especially if I'm stressed out. Something that helps me get my mind off of a lot of things. But today I want to teach you about somebody who was a cook. And today on September 11th, we celebrate this great saint of the church. His name is Saint Efrosinos. Can you say that with me? Efrosinos, can you say that? I bet you some of you have this icon in your kitchen. Okay, who has this icon in their kitchen? I do. This was given to me in 2013, in January, by Presbytera Dimitra and Father Andy Georgianis. When I was at St. Demetrius, it's on the back, which brought a big smile on my face. I had forgotten that. But St. Efrosinos, there's not a lot that we know about him when he was a kid. Some people say he came from Palestine. Some people say he came from Alexandria, Egypt. We're not really sure. But what's really important is that we do know that this saint, and you can tell by the black garb that he has on the inside, we know that he became a monk. And he became a monk. Have a seat, kids. Come on in.
He became a monk, and he was given the job to cook. If you ever go to a monastery, there's always one or two people that have the job to cook. And you know what? You might not even like that job. But they'll give it to you. And you know what? If you practice over time, I really think if you practice enough, you can really get to a certain level and become pretty good at pretty much whatever. Okay? And that's what they did at the monasteries. There's some people that are actually, someone might be the doctor. Actually, some of these monasteries, they even have engineers. Okay? They have cooks. They have, you name it, people with a lot of different gifts. Well, he was assigned the akonima, as they call it, the service to cook. And some people would come to him, and some people, guess what? They didn't really like his food. And they complained to him, but you know what? He never let that bother him, because he knew that he was doing that for God, first and foremost. So he prayed, and he prayed as he cooked, and he developed a great amount of patience. And one day, there was a priest at the monastery, and he started to pray. And in his prayers, he started to pray, and he asked this. He said, "Oh God, will you show me what heaven is like?" So that night, because a lot of people didn't think too much about this guy, Efrosinos, that was the cook. They didn't think too highly of him. But that night, in a dream, this priest all of a sudden found himself in this garden area. And there was this guy, Efrosinos. And he couldn't believe it. He said, "What are you doing here?" He said, "Well, you know, I like to pray too. And aren't you in awe of this great beauty around us, this kingdom of heaven?" And he said, "How did you get here though?" And he says, "Well, because God has great love and mercy for me." So he said, "You know what?" He spoke to Efrosinos in the dream, and he said, "You know, Efrosinos, can I take something from this garden here?" And he said, "Yeah, sure. Pick whatever you want. Whatever you want, I'll give it to you." Remember, this was in his dream. So this priest looked around, and he saw this tree in the corner, and he saw these big, luscious apples. And he said, "I want those apples. Can I have those apples?" "Sure you can." So Saint Efrosinos, in the dream, he went and he picked three apples, and he gave them to the priest. Then all of a sudden, what happened to the priest? He woke up. He said, "Whoa, was I dreaming, or what just happened?" He woke up, and next to his bed, what did he find? There was a napkin with 1, 2, 3 apples there, okay? The food of paradise. And he was so excited. He said, "Wow." He said, "I never thought anything about this guy, Efrosinos. I mean, he's the cook." And this priest went and told the other monks and the abbot of the monastery and said, "Wow, this guy's really special. He's in my dream. He gave me these apples. And look, they appeared here after I woke up." And Efrosinos started to find out about this. You know what? He didn't like it, because he didn't want people to know that he was a holy man. So what did he do? He left. He left the monastery. And the honest truth is that they never found out where he ended up. But what's important is that the monks at the monastery never forgot about this great saint, Saint Efrosinos. And today, on September 11th, we remember him as the patron saint of people who cook, and that's why we place him in our kitchen. But there's two things that I think two takeaways about this saint, okay? Number one is that, just like I mentioned, you know, at the monastery there were people that had so many different jobs: doctors, lawyers, teachers, gardeners, whatever, athletes, students. No matter who you are and what you do, almost every job, I would say, almost every job, I would say that you can live a holy life. And even as a cook, Saint Efrosinos, what he did as he cooked was that he kept on praying and praying
and praying. So no matter where you are and what you do in life, almost anything you do in life, you can become a saint and you can become holy too. The second thing that I want you to take home and put in your back pocket, some of you have back pockets today, right? The second thing I want you to take home with you, okay, is that even though we might be good at something or get good at something, we always want to remember that it's important for us to stay humble. Okay? What does it mean to stay humble, Lydia? What does it mean to stay humble? To stay wise? It is wise to be humble. Can you expand on that, Alexandra? Selfless, right? Did you say selfless or selfish? Selfless, very good. And you see how the saint became selfless? Even though he started to become a pretty good cook, he never said, look how great I am, look how awesome I am. No, he kept it to himself, and he knew that God had given him this gift. He never thought he was better than anyone else. And it was because of his humility that the Lord lifted him up. So let the Lord lift you up. Don't be so worried about others around you lifting you up. Let the Lord lift you up when you act like him and you try to be like him. So my hope and prayer, boys and girls, is that let's stay humble, let's stay obedient like this saint was, and let's be people of prayer no matter where we are. And that way, no matter where we are and what we do, just like Saint Efrosinos presented paradise to people, you can also do the very same with your love and your humility and your prayer. Let's be like Saint Efrosinos. Let's be like Christ. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Boys and girls, so the Sunday school is going to come up first for Holy Communion. I kindly ask that you, as you come forward, let's remember, let's try to cross our arms. That way you're like angels, but let's make sure that we keep our hands like this. That way we don't knock over the chalice, because we wouldn't want that to happen, right? We wouldn't want Christ's body and blood to spill. So let's keep that in mind, okay? Let's stand up. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Εν είτε τον servant of God, Natalia, Apocalypse.
Hey.
μας. Σώμα και μας Χριστή. Εκ των ουρανών Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, είδαμεν το φως το αληθινόν, ελαβόμεν πνεύμα εφουράνιον, εύρωμεν πίστην αλήθειν, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτοί γαριμάς, εσώσε, Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, 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 εις όπις είναι αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Πληρωθεί το στόμα ημών εν έσεω σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξαν σου, ότι ήξιος ας ημάες μετέσχην των Αγίων μυστηρίων σου, στήριξον ημάες εντός ο αγιασμόν, όλην την ημέρα μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή με τα λαβόντες των Θείων Αγίων Ακράντων Επουρανίων Τζοπιών, φρικτών του Χριστου Μυστηρίων αξίας, ευχαριστήσομεν το Κύριο. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Αντιλαβούς όσων ελέησον,
και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτης. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν. Εν λόγω Κυρίου. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επί συμπεριθώτας, σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την ονομίαν Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, Αγία Σου τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου Σου. Συ αυτούς αν τη δόξα τη γη σου δυνάμει, κοιμώνεται λύπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρεσε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών. Το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρη μαντέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω τον Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευγανιστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από το νυν και έως του αιώνος. Αγαπητοί μου αδελφοί, θα έχουμε μνημόσυνο για την που έχουν περάσει 6 μήνες από την κοίμηση της σωτηρίας χρόνης και θα έχουμε μνημόσυνο για όλοι των και κοιμημένων από θυμάμαι τι έγινε εκεί αυτή την ημέρα το 9-11. Θα μνημονεύσουμε και αυτοί που κοιμηθήκανε αυτή την ημέρα. We are offering 2 memorials today, one in honor of 6 month passing of Sotiria Chronis, and also in memory of those who have fallen, who fell asleep on that day, that tragic event, so many years ago. Please join us as we pray for their souls. Με το πνεύμα των δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχά των δούλων σου σωτέρα να πάψουν. Φυλάτων αυτά εσύ στην μακαρία ζωή την πάρεση φιλάνθρωπε. Στην καταπαύση σου Κύριε, όπου πάντας οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν. Και τα σφίχα στον όλον σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα της, ο Θεός ημών ο κατάβασης αέδιν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τα ψυχά εις των δούλων σου σώτερα να παύσω. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Άγιοι και Αχράντος Παρθένος, η Θεώνας πόρος κοίσασαν. Πρέσβευε υπέρ του ελεήσινε και του ελεήθινε και συγχωρηθήνε τα ψυχά εις των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι Θεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών. Again we pray for the repose of the souls of the departed servants of God, Σωτηρία, and those who fell asleep on September 11th, for the forgiveness of all their transgressions, both voluntary and involuntary. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα σφιχάς αυτών εν θα ειδίκαι να πάβονται, τα λέει του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφησιν των αυτών αμαρτιών, παρά του Χριστό το θανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετήσωμεθα. Παρασού Κυρία. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. O God of spirit and of all flesh, who trampled upon death and abolished the power of the devil, giving life to your world, give rest to your departed servants, Σωτηρίας, and those who fell asleep on 9-11, who are in a place of life, in a place of green pasture,
in a place of refreshment where pain, sorrow, and sighing have fled away. As a good and loving God, forgive every sin they have committed in thought, word, or deed. For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant, Sotiria, and those who were innocently killed in the 9/11 tragedy, O Christ our God. And to you offer glory with your eternal Father, who's without beginning, and your all holy, good, and life creating Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. May your memory be eternal, our brother, our sister, brothers and sisters who are worthy of blessing and eternal memory. Αιωνία ημνή, αιωνία ημνή, αιωνία αυτόν ημνή. Κυρίου δεηθούμε, ευλογία Κυρίου και ελέος αυτού ελθυμάς, τι αυτού θεία κάνει την φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντευσης του Μητρός, δυνάμει του Τεμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζώδοκου Τάφου, οικεσίες του Μίων Δόξου, προφήτων Παδρόμων και Βάπτευσης του Ιωάννου, των Αγίων και Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων, του Αγίης Πατρός, ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, του Θαυμάτουργου, των Αγίης Πατρός, ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως Χριστοστόμου, την Θεία Μυσταγωγένεια επετελέσομεν, των Αγίων και Ενδόξων, και δικαίων Θεόπατρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Εφροσύνου, που την ίμιν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λαίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάστια φυλάξει επάνησή μας. May the Holy Trinity guide and protect you. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Please have a seat for just a few moments. Welcome.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Καλημέρα. It's really good to see everyone again. Βοήθειά μας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, εκκλησιαστική χρονιά. It was wonderful to see our kids again in Sunday school, and wonderful to see all of you. I remember when I was in my teens, and I remember seeing the Bible verse John 3:16 plastered everywhere. Major sporting events on TV, they were inscribed on the shoes of various athletes, on posters, etched on the black face paint of the football players, John 3:16. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but shall live forever, but they'll have eternal life. And when we think about what happened on that great day, when God did what God did on the cross, this was a complete, total self-emptying and proof of his love for humanity. And these words from today's gospel are perhaps some of the most well-known verse and sentence from the Bible. But it's interesting because when I was a kid, even though I saw this all over the place, I never knew what it was until I looked it up in the scripture. When we hear that God loved the world, we are reminded that God loves each and every one of us. But what is love? Because love is something that is easy to say, but much harder to live up to. Love is an action. Our Lord demonstrated his love on the cross. We've heard that many times over and over again. He loved and gave himself completely for you and me. Being sent in the world, this was yet another act of love. He saved us, another act of love. And this is the amount of love that he has for all of us. But if we look at that passage, we can easily take it and replace the word world, and we can replace it with any one of our names. For God so loved Christos, for God so loved Dimitra, for God so loved Konstantinos, and he gave his only begotten Son for all of us. And if you take a moment and think about someone that you love, think about their name and replace, put that name in there. For God so loved that person. It's easy for us to place a name of somebody that we love in that sentence. But what about someone that you hate? Someone that you're angry with? Someone that you haven't spoken to for a long time? For God so loved that person and gave his only begotten Son. It's not the same feeling. But this is God's love. It's a love that is beyond our measurement and our standards. God's love is beyond anything that we could possibly imagine. It's deep. And that love is unquenchable. There's a beautiful story of a saint. And that saint said that if you take a burning hot charcoal and you were to throw it into the ocean, of course, wouldn't even flinch. But of course, the charcoal would feel its effects. And this saint compares the vast love that God has, the ocean, to the vast love that God has for all of us. That the slight burn really won't affect anything on the water. And that's God's love for all of us. His love is so vast that no matter how we may live on this earth, he will continue to love us. We oftentimes forget, I think, that we are special in the eyes of God. You're valuable because every single one of us is an original. There's no copy. There's no one around us that is the exact same as you and me. We know that if we have the original of the Mona Lisa or any work of art, we know that it's much more valuable than anything that is a copy. They might have 2,000 or 3,000 copies of the same thing.
We are the original. There's no one like us. And there's no one that can be like you. And that's how special we all are and valuable in God's eyes. We have incredible value. And that's why God loved us and he gave us his son for all of us. And this is our reality. It's something I think that we forget often. But we have to embrace this kind of love. We have to experience it. We have to feel it and share it with other people. Because it's easy, brothers and sisters, to love those who love you. It's easy to love the lovable. It's easy to be kind to those who are kind to you. But this kind of thinking is for people that are playing in the minor leagues. People who are wanting to be a professional and be really good at being a Christian. They want to go to the big leagues. We have to learn to be kind to those who are not kind to us because they need our love. They need our light and they need our kindness. We have the obligation to do the best that we can to receive God's love and share it with others. And our love, yes, it may not be a vast ocean, but perhaps our love can become and start as a small little puddle. Maybe it can grow to be a pond or maybe even a lake. We do have this capability within us, brothers and sisters. We have the power of God flowing through us. There's a story of a holy man who was saying his morning prayers underneath a tree. And the roots of this tree stretched out over the riverbank, over part of the riverbank. And during his prayers, he noticed that there was a scorpion caught between the roots. And this scorpion was about to drown, it was about to die. So the holy man reached down to try to free the scorpion. But each time, the man tried to save the scorpion and help it, the scorpion responded by trying to sting him. And an observer came along and he said to the holy man, "Don't you know that that creature is a scorpion and the nature of a scorpion is to sting you?" To which the holy man replied and said, "That may be true, but don't you know that I am a Christian and the nature of a child of God is to save? Why should I change my nature to love simply because the scorpion does not change its nature?" If somebody wishes love upon us or evil upon us, why should we let this, his or her feelings, control our actions and feelings? If we get angry with someone who is angry, then anger will only increase. But if we respond to anger with love, if we respond to any offense with mercy, then there is hope even to transform our enemy into a friend. And in that way, we will begin to cultivate God's divine love within our hearts. Isn't this what we do every time we come to church? When we come to receive Holy Communion, that's what it's all about. We receive Christ so that Jesus' blood can literally run through our veins so that we can become and learn to love like him, act like him, so that we can love the unlovely and be kind to the unkind. Because these are the people that need it more than anyone else. Because this is who God wants us to be. As Saint Porphyrios, the recent saint, says, the love of Christ can transfigure life. Brothers and sisters, on this day in which we remember and ponder this famous quote from the scripture, "For God so loved the world that he gave his only begotten son so that we may live forever," it's my prayer that we may learn to have the love of our Lord, that we may learn to love those who are weak, those who are strong, those who are hurting, and those who have hurt us, so that we can, again, transfigure the world around us, and so that we may become more complete, more like Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Στο Ευαγγέλιο σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, ακούμε
ο Χριστός. Λέει ότι πρέπει εγώ να υψωθώ έτσι πως υψώθηκε το φίδι στο ξύλο. Και αν εμείς δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε την Παλαιά Διαθήκη και δεν έχουμε διαβάσει, θα ακούμε αυτά τα λόγια και θα λέμε τι ακριβώς λέει ο Χριστός. Ένα χάλκινο φίδι πάνω σε ένα ξύλο. Και σκεπτόμαστε, μας φέρνει στη Παλαιά Διαθήκη με τον Μωυσή 1500 χρόνια πριν τον Χριστό και μας ενθυμίζει αυτή τη στιγμή που ο Μωυσής που άρχισε, που τους τάιζε όλο τους Ισραηλίτες και έκαναν παράπονα, έλεγαν ότι ήταν ακόμα που τους τάισε και έδωσε μάνα από το Θεό, αγριέψανε επειδή ακόμα πεινάγανε. Και αυτή τη στιγμή, τι έκανε ο Θεός, είπε στον Μωυσή, να φτιάξεις ένα χάλκινο φίδι και να το βάλεις πάνω σε ένα ξύλο. Και ο Χριστός, αυτό προφητεύει τι ακριβώς, ότι ο Χριστός είναι αυτό το φίδι. Λέμε, το φίδι είναι ο Χριστός. Ναι, είναι το φίδι. Αυτό που δεν έχει αμαρτία και αυτό που έσωσε τον κόσμο, επειδή αυτή τη στιγμή όταν αυτοί που ήταν, επειδή τι άρχισε, ήταν άλλα φίδια εκεί στα μέρη που ήταν ο Μωυσής και αυτά τα φίδια είχαν δηλητήριο και δάγκωσαν τον κόσμο και άρχισαν να πεθάνουν. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός είπε στον Μωυσή, φτιάξε αυτό το ξύλο, βάλε το χάλκινο φίδι και όποιος που έχει δαγκωστεί από αυτά τα φίδια να κοιτάξει μέσα στα μάτια του φίδι και θα θεραπευτεί και θα σωθεί. Και έτσι ο Χριστός ενθυμίζει τους Ισραηλίτες ότι αυτό το φίδι που πριν από 1500 πριν το έφτιαξε ο Μωυσής και σώθηκε ο κόσμος. Και τώρα ερχόταν η στιγμή που ο Χριστός θα έπρεπε να ανέβει πάνω στο ξύλο. Επειδή αυτός δεν ήταν το χάλκινο φίδι, αλλά ήταν αυτός που σώθηκε το κόσμο, είναι ο Σωτήρ που ήρθε να σώσει όλο το κόσμο. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, ίσως δεν έχουμε φίδια που μας δαγκώνουν με δηλητήριο, αλλά βλέπουμε γύρω από μας φίδια. Φίδια που προσπαθούν να αρπάξουν τα παιδιά μας, στα πανεπιστήμια, στα κολέγια, όπου να πάμε στις διαφημίσεις, στη τηλεόραση. Και ο Χριστός μας λέει ότι και λέει στους Αποστόλους εκεί τη στιγμή να ξέρουν, να έχουν στο νου τους ότι αυτό που θα περάσω και εγώ, που θα με σταυρώσουν και εσείς θα περάσετε και το ίδιο. Να είσαστε έτοιμοι δηλαδή, το λέει έτσι. Και τώρα και εμείς που βλέπουμε τα φίδια γύρω από μας, την αμαρτία, πρέπει και εμείς να είμαστε έτοιμοι. Πάντοτε με αγάπη, πάντοτε με αγάπη να πλησιάσουμε και τον κόσμο που αμαρτάει, που μας θέλει να μας πει ότι η αμαρτία είναι εντάξει και όλα σωστά. Όχι, δεν είναι. Αυτά που μας διδάξουν στα σχολεία για τα παιδιά μας δεν είναι σωστά. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα παλέψουμε. Επειδή και εμείς μπορούμε. Τώρα εμείς ζούμε εύκολα και χωρίς ίσως και δεν αισθάνομαι σταυρό. Αλλά μπορεί να υπάρχει μια μέρα και για μας που θα σταυρωθούμε και εμείς. Επειδή θα σηκωθούμε και θα μιλήσουμε για την αλήθεια με αγάπη. Στο να είμαστε και εμείς έτοιμοι, αγαπητοί μου αδελφοί. Επειδή με κάθε σταύρωση που έχουμε, ίσως είναι κάτι δυσκολία που περνάμε στο σπίτι, κάποια δυσκολία που περνάμε στη δουλειά, ο Χριστός με την βοήθειά Του θα το ξεπεράσουμε και θα γίνουμε πιο πολύ αυτός που θέλει ο Χριστός να γίνουμε.
I pray that we have strength, brothers and sisters, through the difficulties and the struggles and the things that we see in the world today, that we continue to lift up our cross and be bold and courageous to combat the things that our kids are being brainwashed with today. It's my hope and prayer that we can be strong and avoid the venomous sting and bite that is trying to hurt our kids and our society today. May we be strong and continue to live with Christ in our hearts, so that we may endure whatever difficulties may come down the road. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Just a couple of quick announcements. Again, it's wonderful to see everybody. In the bulletin, θα δείτε ότι θα έχουμε κεπάλι, θα έχουμε το πανηγύρι μας, θα έχουμε brunch 23 Οκτωβρίου. Και θέλω να ευχαριστήσω την Karen Chibukis που έχει οργανώσει αυτό το ωραίο brunch για όλη την ενορία. Θα αρχίσετε, θα θέλουμε να κλείσουμε και θέσεις. Να τηλεφωνήσετε, είναι εκεί πάνω στην πρώτη σελίδα of the bulletin, στο χαρτί. Να κλείσετε και θέσεις, να αρχίσουμε να μαζέψουμε κόσμο, να έρθουν και να περάσουμε ωραία μετά την εκκλησία 23 Οκτωβρίου. Έχουν αρχίσει όλα τα σχολεία και χαίρομαι πάλι που έχουμε και περισσότερα φέτος παιδιά στο ελληνικό μας σχολείο. Και αν θέλει κανένας να γράψει τα παιδιά τα στο πρωινό σχολείο, θέλω να ξέρετε ότι θα αρχίσουμε και θα μεγαλώσουμε την ημέρα. Τα παλιά τελείωνε το σχολείο στις 12 η ώρα και τώρα θα αρχίσουμε το Οκτώβριο, πρώτο Θεός, να πάμε μέχρι τις 2 η ώρα. Ίσως αυτή η αλλαγή θα είναι καλύτερη για σας και ίσως θα θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας στο σχολείο. Our Archangels Academy has made the recent change to change its time that it will be in session from 9 to 12 to 9 to 2. And we're hoping and praying that this might bring a few more children to our school. We understand that this can be challenging for people because of people's work schedules. So in an effort to try to accommodate to the needs of people, as today many, both parents are working, we're extending our day from 9 to 2. Hopefully we can accommodate a few more families. If you have any questions about that, please see Kira Sofia, our director, who everybody knows. Also, Mr. Bill Killius, who is the school board director for the Archangels Academy. He's standing up right there by the door in the back. Also, if anyone is interested in signing up their kids for Greek school, as I mentioned, we have more kids in Greek school this year than we did last year, which is a great thing. And also, all of our ministries are starting up in the next week. We have our family night this week. We have altar boys and handmaidens on Saturday at 10:30. And then we have our first Goya meeting the following week. We hope and pray that you will join us. Also, chanting is beginning on Saturday. And we're also, there's some talk about getting some practices in for the choir as well, for anyone that's interested with the Chorodia, with the choir. So. It's great to see you again. Chronia pola, voithia mas. And may we have a beautiful new ecclesiastical year. And again, it's wonderful to see all of you. Chronia pola. And we'll see you in the fellowship hall. May God bless our efforts. And one last thing. There are a couple new books in the bookstore. So Vivilo Polio, I highly recommend. Kiria Costa Rugas went and also purchased a few new books. And there are also some other books that we were able to purchase over the summer. We've got kid books, English, Greek, everything. So go check out the bookstore. There are some new good material in there. Chronia pola. Thank you. Και το γεύμα που θα έχουμε 23 Οκτωβρίου θα είναι στο Giorgio's Banquets. Our brunch that we're having on the 23rd in honor of St. Spyridon will take place at the Giorgio's Banquets, and we're thankful for them and everything that they continue to offer our parish. Chronia pola. Χαράστα μάτια που δακρύζω για κάποιον άλλο που πονάει.
Γιατί τα μάτια αυτού θα δούνε του παραδείσου τα αγαθά. Γιατί τα μάτια αυτά θα δούνε του παραδείσου τα αγαθά. Χαρά στα χέρια όπου ντύνω μικρά παιδιά και ορφανά. Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνω φτέρια για να πέντου ψηλά. Γιατί τα χέρια αυτά θα γίνω φτερά για να πέντου ψηλά. Χαρά στο σώμα όπου λέγει λόγια παρηγοριά γλυκά. Γιατί το σώμα αυτό θα ψάλλει με τους αγγέλους ωσανά. Γιατί το σώμα αυτό θα ψάλλει με τους αγγέλους ωσανά. Χαρά στο σπίτι που ανοίγει την πρώτα στο περαστικό. Γιατί η πόρτα αυτή ανοίγει στη Παναγία και στο Χριστό. Γιατί η πόρτα αυτά ανοίγει στην Παναγία και στο Χριστό. Μες της έρημιας ακάλι, στις πυλιές και στα βουνά, κι που λουλούδα ανθούνε και λαλούνε τα πουλιά. Κι που λουλούδα ανθούνε και λαλούνε τα πουλιά. Κατοικούν αγνές υπάρξεις σαν τα κρίνα του αγρού. Κι απ' τα ρόδα πιο ωραίοι είναι οι μοναχοί Χριστού. Κι απ' τα ρόδα πιο ωραίοι είναι οι μοναχοί Χριστού. Εγκατέλειψαν τον κόσμο φίλους τους και συγγενείς. Τον Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Τον Θεό και τους Αγίους έχουν τώρα για γονείς. Μέρα νύχτα γλυκά ψάλλουν στον νυμφίον του Χριστού, που τους στόλισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνό. Που τους στόλισε με χάρη σαν περίστερα κι αγνό. Πριν ο ήλιος ανατείλε και ροδίσει χάρια βγει, πριν η πουλιά βασιλέσει κάνουν θεία προσευχή. Πριν η πουλιά βασιλεύσει κάνουν θεία προσευχή. Και οι άγγελοι διαβάζουν δίπλα τους σαν τα πουλιά. Παίρνουνε την προσευχή τους και την πάνε εκεί ψηλά. Παίρνουνε την προσευχή τους και την πάνε εκεί ψηλά. Τα σκελετωμένα χέρια που κρατούν στην προσευχή, το ήρω, το κόμπο σκηνή και τον συναξαρισί. Το ήρω, το κόμπο σκηνή και τον συναξαρισί. Πάντα είναι υψωμένα εις τα ύψη του ουρανού, σαν τα δέντρα δίχως φύλλα κι ήχου χρώμα του νεκρού. Σαν τα δέντρα δίχως φύλλα κι ήχου χρώμα του νεκρού.
σαν σημάλι η καμπάνα και το σύμπαντρο μαζί και ο ήχος του ταλάντου το τελάζει η ζωή και ο ήχος του ταλάντου το τελάζει η ζωή. Μας φορέσανε το ράσον την Αγίαν φορεσιά. Μας έδωσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά. Μας έδωσανε το σχήμα, πάμε για το Γολγοθά. Η ωραία τράπεζα τους, τα αγιασμένα φαγητά, όσο φτωχικά κι αν είναι, τους εφραίνουν την καρδιά. Όσο φτωχικά κι αν είναι, τους εφραίνουν την καρδιά. Δια τούτο και στο στέμμα αφήσαν οι βασιλείς και κλείστηκαν στα κελιά τους δίχω πρόσωπο τιμή. Και κλείστηκαν στα κελιά τους δίχω πρόσωπο τιμής. Τι με ωφελούν αδέλφια, φίλοι μου και συγγενείς, που την ώρα του θανάτου δε με βοηθεί κανείς. Που την ώρα του θανάτου δε με βοηθεί.